Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Victoria 2. Στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως βλέπετε, απελευθερώσαμε την βορειοδυτική Μικρασία, αλλά προσαρτήσαμε και την περιοχή της Κασταμονής στην ελληνική επικράτεια, από την οποία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το Ποντιακό κράτος. Αν πάμε στα Release Nations, έχουμε την επιλογή να πατήσουμε Release στον εύξηνο πόντο, για το λόγο ότι η Συνόπη έχει ποντιακά κόρους, και επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε τον εύξηνο πόντο εδώ πέρα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μειώσουμε λίγο την κακή μας φήμη μέσα από τον πόλεμο που θα ξαναδημιουργήσουμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο εύξηνος πόντος δημιουργήθηκε με πρωτεύουσα τη Συνόπη και είναι η μοναδική επαρχία. Θα δημιουργήσουμε και συμμαχία με τον εύξηνο πόντο. Χάσαμε και δύο πόντους κακής φήμης, διότι απελευθερώσαμε τον εύξηνο πόντο. Ο πόλεμος έληξε, όπως βλέπετε η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε τελείως. Δεν έχουν στρατεύματα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ανασυγκροτηθούμε. Θα μειώσουμε λίγο το εθνικό απόθεμα. Βελτίωση στην οικονομία δεν βλέπουμε. Πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο και την βιομηχανία μας, τόσο ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εισρωές. Ήρθε η ώρα να κάνουμε increase opinion με την Βουλγαρία για να είμαι friendly. Σιγά σιγά θα τζουάνουμε και σφαίρα επιρροής μας. Θεωρώ πως είναι εφικτό. Απλά θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας στην Ρωσία, στη Ρωσική Αυτοκρατορία, η οποία, όπως λέγουμε, προσπαθεί να κρατήσει τα Βαλκάνια στη σφαίρα επιρροής της. Φυσικά, επειδή είναι στην ένατη θέση, ενδέχεται να φύγει από τις μεγάλες δυνάμεις αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και τότε θα είναι πολύ εύκολο να βάλουμε αυτές τις πρώτες χώρες στην σφαίρα επιρροής μας. Θα βελτιώσουμε λίγο τις σχέσεις μας και με τις ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες δεν έχουμε τόσο καλές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει φιλικές σχέσεις με την Πορτογαλία και την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Εδώ πέρα βλέπω και η Ουγγαρία έχει φιλικές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πετύχαμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να δημιουργηθεί η εχθρική διάθεση στην Ευρώπη με τους Οθωμανούς, και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να εμποδίσουμε τους Οθωμανούς να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες στο μέλλον. Ισχυρές συμμαχίες μπορεί να είναι η Ιταλία, η Γερμανία κυρίως. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τους Οθωμανούς, αλλά θεωρώ σιγά σιγά δεν θα μας εμποδίζει τίποτα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο της Μεγάλης Ιδέας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την περιοχή της Τράχης. Επιστρέψουμε και τα πλοία μας εδώ πέρα. Θα φέρουμε και το στρατό Αθηνών στην Αθήνα. Με την απελευθέρωση της Τράχης θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε την Κωνσταντινούπολη, την οποία θα κάνουμε και πρωτεύουσά μας. Το ποσοστό των Ελλήνων φυσικά έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που υπήρχαν Έλληνες αρκετοί εδώ πέρα. Έγινε αφομοίωση, δυστυχώς δεν το προλάβαμε. Επιστρέψουμε και τα στρατεύματά μας, να δούμε λίγο αν υπάρχουν και άλλα στρατεύματα εδώ πέρα στη λίστα, τα οποία ίσως θα πρέπει να τα μετακινήσουμε. Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει. Αιγυπτιακός στρατός, αυτό το έχω second army, δεν πειράζει. Δεν θα το αλλάξουμε. Ναι. Επίσης, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, αυτή είναι εδώ πέρα την περιοχή. Νομίζω πως μπορούν οι Πορτογάλοι να μας ξεκινήσουν ξανά πόλεμο για να την πάρουν. Έχουμε το Casus Belli. Φυσικά οι Πορτογάλοι δεν έχουν συμμαχίες αυτή τη στιγμή.
Σκεφτόμουν δηλαδή να κάνουμε Release Nation και αυτές εδώ πέρα τις χώρες, μία από τις δύο, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τους Πορτογάλους να μας πάρουν αυτή εδώ πέρα την περιοχή, να μας ξαναδημιουργήσουν έναν πόλεμο. Θα είναι σίγουρα μια δυσμενές κατάσταση, η οποία, αν έχουμε μια ισχυρή συμμαχία Πορτογάλη, θα μας προκαλέσει προβλήματα. Οι επόμενες εκλογές είναι για τις 31 Ιουλίου 1904, βρισκόμαστε το 1901. Κολαλάει από την Αυστρία, να δούμε ποιοι ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Αυστρία. Οι Γερμανοί, η Γερμανία είναι σύμμαχος και της Ελλάδος. Δεν θα δεχτούμε το κάλεσμα των Αυστριακών. Οι Ούγγροι με τη βοήθεια της Γερμανίας ζητάνε την προσάρτηση αυτής εδώ πέρα της περιοχής. Όχι αυτής εδώ πέρα. Αυτής εδώ που έχουν και κόρς. Δηλαδή αυτό όλο γίνεται για μία επαρχία, η οποία ανήκει και στην επαρχία της Αυστρίας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσά τους, η Βιέννη. Συνήθως γίνεται η Αυστρο-Ουγγαρία εδώ πέρα, αλλά όπως λέμε, η Ούγγροι είναι μια ισχυρή δύναμη στην κεντρική, στην Ανατολική Ευρώπη, είναι λογαλύτερο. Γεωγραφικά είναι στην κεντρική Ευρώπη, αλλά θεωρείται Ανατολική Ευρώπη, έτσι πως είναι διαμερισμένη η Ευρώπη, γι' αυτό υπάρχει ένα μπέρδεμα. Εδώ έχουμε και τα στρατεύματα των Γερμανών, τα οποία δεν μπορούν να αποχωρήσουν, δεν έχουν το military access από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα πρέπει να έρθουν πλοία να τους πάρουν. Εάν δεν έρθουν μέχρι το 1905, ίσως τους στείλουμε ξανά στον πόλεμο, και δεν νομίζω να χρειάζεται. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν έχει συμμαχίες. Η μόνη χώρα η οποία είναι κοντά στους Οθωμανούς είναι η Μεγάλη Βρετανία από την ομαδική της άποψη. Και η Γαλλία, επειδή είναι friendly ως Great Power. Εδώ πέρα έχουμε farm size είναι 400% και mine size. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνουμε το Release Nation εδώ πέρα. Φυσικά αυτό υπάρχει σε αρκετές επαρχίες της Αφρικής, όπως λέγουμε. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα στο budget, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα ανοίξουμε και τα εργοστάσια εδώ πέρα. Θα δώσουμε κάποιες επιχορηγήσεις. Αυτή τη στιγμή η επιχορηγήση στα εργοστάσια είναι 43,39,2. Κάπου εκεί πέρα. Να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις όσους έχουν. Το κόμμα των Εθνικοφρόνων έχει ανέβει αρκετά, 27,06. Λογικά στις επόμενες εκλογές θα πάρουν αυτή την κυβέρνηση. Ελπίζουμε πως όχι, φυσικά. Δεν θα μπορούσαν να την πάρουν. Θα φανεί αυτό. Έχουμε δημιουργήσει τον έξινο πόντο. Οι επόμενες επαρχίες του έξινου πόντου είναι η Κερασούντα και η Τραπεζούντα. Θα τις απελευθερώσουμε στον επόμενο πόλεμο, μαζί με την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης και τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους, το οποίο θα έχει τις περιοχές στις οποίες οι Έλληνες στην αρχαιότητα κάνουν τις αποικίες τους. Μπαίνουμε στο 1902. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν θα τις κάνουμε, δεν χρειάζεται. Τα πιο ισχυρά κινήματα είναι τα Οθωμανικά και τα κινήματα της Βουλγαρίας για την απελευθέρωση των περιοχών αυτών εδώ πέρα. Να δούμε λίγο και τις κρίσεις. Προς το παρόν δεν έχουμε ένταση στις κρίσεις εδώ πέρα. Μόλις τώρα δημιουργήθηκε μια κρίση, θα πάρουμε μέρος. Θα δούμε λίγο τι υποστηρίζουν οι πλευρές. Η Γερμανία υποστηρίζει την Βρετανική πλευρά. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Έχει το δεύτερο πιο ισχυρό στρατό. Άσχετα που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Θεωρώ πως ο στρατός της είναι πολύ πιο εξελιγμένος από τον γαλλικό. Η Βρετανία είναι ισχυρή χώρα για τον λόγο ότι είναι κοσμοκράτηρα. Για κανέναν άλλο λόγο. Και έχουν πάρα πολλά στρατεύματα.
αλλά αρκετά στρατεύουν να βρίσκονται συνδύες, οπότε τέλος πάντων θα δούμε λίγο ποια πλευρά θα πάρουμε μέσα από το γεγονός το οποίο έχει γίνει. Οι Ρώσοι έχουν πέσει αρκετά στη 13η θέση. Θεωρητικά είναι κακή κίνηση να κάνουμε την απόφαση να υποστηρίξουμε τη Βρετανική πλευρά, διότι οι Ρώσοι μας έχουν βοηθήσει ούκο λίγες φορές. Έχουμε την πρώτη κίνηση των Γάλλων να υποστηρίξουν τη Ρωσική πλευρά. Θεωρώ πως αυτό γίνεται για την απελευθέρωση της Ουκρανίας, για ποιο λόγο γίνεται. Να δούμε λίγο. Λογικά για την απελευθέρωση της Ουκρανίας. Α, όχι, έχουν εδώ πέρα ένα... κάτι περίεργα, κόρς. Κάποιες χώρες, οποίες ούτε καν τις γνωρίζω. Είναι υπό την κατοχή της Ρωσίας ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε τι κίνηση θα κάνουν οι Γερμανοί. Τα συμφέροντά μας είναι υπέρ των Ρώσων, όπως λέει το παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι μια ισχυρή χώρα, η οποία δεν θέλουμε να χάσουμε όπως σύμμαχο. Γι' αυτόν τον λόγο θα κοιτάξουμε να μείνουμε είτε ουδέτεροι, ή δυστυχώς θα πάρουμε την πλευρά της Γερμανίας, επειδή η Ρωσία είναι μια δύναμη η οποία είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Έχει αρκετές επαναστάσεις, όπως βλέπουμε. Κομμουνιστική επανάσταση ενδιαφέρον θα έχει. Η πρωτεύουσα των Ρώσων βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη κανονικά, αλλά εδώ πέρα δεν βλέπω πρωτεύουσα. Για να πάμε λίγο στη Μόσχα. Ναι, η πρωτεύουσα μετακινήθηκε στη Μόσχα. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει κάποιο άλλο γεγονός. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12.000 επαναστάτες στη Μόσχα. Κατά πάσα πιθανότητα οι κομμουνιστές θα κερδίσουν. Θα υποστηρίξουμε την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαστε η δύναμη η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο για την απόφαση και την έκβαση της κρίσης. Εάν πάμε σε πόλεμο, θεωρώ πως θα το κερδίσουμε στο πλευρό των Βρετανών και των Γερμανών. Εδώ πρέπει να βλέπουμε τους επαναστάτες. Πάρα πολύ. Η επανάσταση κομμουνιστική έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είμαστε το 1902, στην πραγματικότητα γίνεται στο 1917. Η κατάληψη της πρωτεύουσας, της Μόσχας, είναι γεγονός. Η Ρώσια αυτή τη στιγμή είναι σε άθλια κατάσταση. Ξεκινάμε να ασκούμε επιρροή. Θα βελτιώσουμε λίγο τις σχέσεις μας με τους Γερμανούς. Χάσαμε τη Γερμανία από τη συμμαχία μας, για ποιο λόγο. Δεν το παρατήρησα για ποιο λόγο έγινε. Στην περιοχή της Μακεδονίας θα φτιάξουμε άλλο ένα εργοστάσιο. Θα φτιάξουμε εργοστάσιο για πυρομαχικά. Και θα αυξήσουμε τις θέσεις για το εργοστάσιο του Artillery Factory. Έληξε η κρίση, έχει δημιουργηθεί αυτή εδώ πέρα η χώρα που είναι η σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας. Εδώ πέρα υπάρχουν αρκετοί Μόγκολοι και όντως το έθνος αυτής εδώ πέρα της χώρας είναι η Μογγολία. Η Μόγκολη, όχι η Μογγολία, η Μογγολία είναι μια χώρα. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να δούμε την κομμουνιστική επανάσταση να παίρνει διαστάσεις κράτους και όπως καταλαβαίνετε η Ρωσία θα γίνει κομμουνιστικό κράτος, Σοβιετική Ένωση. Θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας με τους Γερμανούς ξανά και σίγουρα θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε πάλι συμμαχία με τη Γερμανία, είναι η χώρα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει αρκετά στις βλέψεις μας. Έχουμε και εμείς μια επανάσταση από Τούρκους πατριώτες στη Θεσσαλονίκη. Θα στείλουμε βοήθεια.
έχουν πάρει ένα τεράστιο μέρος στις αυτοκρατορίες. Οι κομμουνιστές, βλέπετε εδώ πέρα, όλες αυτές οι γραμμοσκιάσεις. Και έχουμε 1 εκατομμύριο επαναστάτες στην πρωτεύουσα και όλο και μαζεύονται. Όχι, δεν είναι 1 εκατομμύριο, είναι 1000. εκατό χιλιάδες βασικά. Εντάξει, το έχω φιλάρει. Πρώτες συμμαχίες από την Αυστρία, για να δούμε λίγο. Οι Ούγγροι δεν καταφέραν να προσαρτήσουν εδώ πέρα την περιοχή. Στο μείον 20. Εδώ πέρα βλέπετε την κατάσταση την οποία υπάρχει στις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδος. Έχουμε θετικές σχέσεις με όλη την Ευρώπη εκτός από την Πορτογαλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εάν μπορούσαμε να το θεωρήσουμε τους Οθωμανούς Ευρώπη. Δεν ανήκουν στην Ευρώπη. Η Επανάσταση έχει πάρει πραγματικά τεράστιες διαστάσεις, έχει καταρρεύσει το κράτος και όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε τη Σοβιετική Ένωση. Στο μείον 18. Στη θέση 18 βασικά. Η Σοβιετική Ένωση. Ένα κράτος στα ερείπια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι επαναστάτες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτοί να πάρουν την πρωτεύουσα. Έχουμε αρνητικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Φύγαν από τις μεγάλες δυνάμεις επιτέλους και όπως βλέπετε οι χώρες των Βαλκανίων δεν ανήκουν σε καμία σφαίρα επιρροής. Οπότε ήρθε η ώρα. Πάγαμε τον μπαν. Λάθος δικό μου ήταν αυτό. Ήρθε η ώρα της προσάρτησης των Βαλκανίων στην ελληνική σφαίρα επιρροής. Στη σφαίρα επιρροής μας έχουμε την Ιταλία, το Μαυροβούνιο, τον Εύξεινο Πόντο και την Αυστρία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και λίγα στρατεύματα, καλή φάση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε στρατεύματα. Στη Μικρά Ασία κυρίως. Και ίσως συμπληρώσουμε και κάποιες ταξιαρχίες εδώ πέρα, σε αυτές εδώ πέρα τις στρατιές. Θα δημιουργήσουμε άλλη μια στρατιά στην περιοχή της Κιουτάχιας. Υπάρχουν και άλλοι επαναστάτες εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί το κομμουνιστικό καθεστώς. Θέλουν να διατηρηθεί το κομμουνιστικό καθεστώς στην Ρωσία. Δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να γίνουν μεγάλη δύναμη. Τόσο και αν ο κομμουνισμός καταφέρει να ορθοποδήσει το κράτος, πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται εμένα πάντως. Ξεκίνησε η απελευθέρωση αυτής εδώ πέρα της περιοχής από τους Ρουμάνους. Ήρθε η ώρα της Ρουμανίας. Θα τους βάλουμε στη συμμαχία μας φυσικά, εννοείται. Και την Περσία. Να δούμε λίγο τι παίζει με τη Γερμανία. Εάν μπορούμε να τους ξανακάνουμε συμμάχους. Στο μείον 26 η κατάσταση. Δυστυχώς. Θα κάνουμε τις χώρες των Βαλκανίων συμμαχικές χώρες. Για να είναι πιο εύκολο να τους βάλουμε σφαίρα επιρροής μας.
υπάρχουν επαναστάτες, δεν ξέρω κατά πόσο οι σοσιαλιστές θα μπορέσουν να πάρουν την κυβέρνηση. Υπάρχουν στην πρωτεύουσα όμως. Κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει ξανά το καθεστώς. Αλλά εγώ θα στείλω στρατεύματα εκεί πέρα για να χτυπήσουμε τους επαναστάτες. Δεν ξέρω κατά και πόσοι είναι. Να δούμε λίγο τις διπλωματικές σχέσεις των Ρώσων, των Σοβιετικών με τις υπόλοιπες χώρες. Βλέπετε εδώ πέρα όλοι οι εχθρικοί εκτός από την Νορβηγία. Υπάρχουν αρκετοί επαναστάτες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει νόημα να σώσουμε το Σοβιέτ από την αλλαγή του καθεστώτος. Για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Λάθος κίνηση. Πολύ ωραία. Το χρειαζόμασταν αυτό εδώ πέρα. Έγινε το Restoration of Pontus. Έχουμε το Casus Belli. Δεν θα χρειαστεί καν να αγωνιστούμε για τυχόν να πάρουμε κακή φήμη. Μέχρι το 1909 έχουμε το Casus Belli για να απελευθερώσουμε τον Εύξηνο Πόντο. Ο δρόμος για τον Εύξηνο Πόντο είναι δικός μας. Και επειδή έγινε και αυτό, θα βάλουμε στην προσάρτηση της Ελλάδος είτε την Βαρδάρσκα, είτε δηλαδή την Περιχτή του Μοναστηρίου, είτε την Κόνια. Θα δούμε. Ένα από τα δύο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε. Μας βοήθησε αρκετά. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο. Θα επιστρέψουμε για τα στρατεύματά μας από την Ρωσία. Δεν θα ασχοληθώ παραπάνω. Δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Υπάρχουν αρκετοί επαναστάτες. Η πολιτική κατάσταση στη Ρωσία είναι άθλια. Απλά ήθελα Σοβιέτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι νομίζω πιο ωραίο. Αυτά για την ώρα. Συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο.